Ευχαριστήσω όλους τους κοινοβουλευτικούς μας εκπροσώπους και αυτούς που ήταν παρόντες, αλλά και αυτούς που απουσίασαν, αλλά έστειλαν σχετικά φαξ όπου μας αιτιολογούσαν την απουσία του λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων. Έμεινα ευχαριστημένος από τη συνάντηση και ικανοποιημένος, διότι τα αιτήματα τα οποία βάλαμε τα έδειξαν οι βουλευτές ότι τα έκαναν δικά τους. Και αυτό θέλαμε κι εμείς. Το πρόβλημα δηλαδή που υπάρχει στον Όφη να είναι πρόβλημα όλων μας και έτσι να το αντιμετωπίσουμε. Και υπό αυτή την σκέψη εγώ ήμουν ικανοποιημένος, διότι έδειξαν την προθυμία, τη βούληση και τη θέληση να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και πρακτικά τους προσδιορίσαμε ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν. Γι' αυτό έμεινα ικανοποιημένος. Από εδώ και μπρος θα πρέπει αυτά τα οποία είπαμε να τα κάνουμε πράξη, προκειμένου άμεσα να έχουμε υλοποίηση των όσων είπαμε. Θέλω να προσθέσω δε ότι λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση μου τηλεφώνησε ο υφυπουργός ο κ. Τζεγέρογλου, την Αθήνα, από το Υπουργικό Συμβούλιο, που ήταν μαζί με τον νέο υφυπουργό αθλητισμού τον κ. Νικητιάδη, του οποίου και ευχαριστώ. Με συνεχάρισαν για αυτή την πρωτοβουλία, μου ευχήθηκαν καλή επιτυχία γενικά στο σωματείο και στην ομάδα και μου διαβεβαίωσαν ότι το αίτημα το οποίο έχουμε κάνει και σαν ερασιτέχνης και σαν ΠΑΕ θα τύχει υλοποίηση άμεσης και μάλιστα στις 4 με 5 του μήνα του Οκτωβρίου που θα έρθει στο Ηράκλειο ο κ. Νικητιάδης για θέματα αθλητισμού θα ανακοινώσει και το αποτέλεσμα. Αύριο μάλιστα θα του στείλω στον κύριο Νικητιάδη όλα τα αιτήματα που είχαμε στείλει τώρα και ένα χρόνο στους εκάστοτε υπουργούς που δεν έτυχαν αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το αίτημα που είχαμε κάνει τώρα και αρκετό διάστημα θα υλοποιηθεί. Τώρα, πρακτικά, για τη σημερινή σύσκεψη. Αυτά τα οποία είπαμε δεν είναι κάτι τα οποία είναι παράλογα και δεν είναι κάτι τα οποία δεν μπορούν να γίνουν στην πράξη. Τρία πράγματα είπαμε. Πρώτον, την βούληση της πολιτείας, της εκάστοτε πολιτείας, εμπροκειμένου της μη πολιτείας, να μην αδικείται όχι. Και τα θεσμικά όργανα της πολιτείας που εκφράζονται μέσα από τα όργανα του αθλητισμού να κάνουν το αυτονόητο. Θέλουμε ίση μεταχείριση, όχι αυτό που έγινε πέρυσι. Δεύτερον, κρατικές χορηγίες. Αυτό που γίνεται σε άλλες ομάδες και σε άλλες περιφέρειες να γίνει και στο Ηράκλειο, να γίνει και στην ομάδα μας. Έδειξαν τη βούληση οι βουλευτές και πιστεύω ότι θα γίνει πράξη. Και το τρίτο ήταν οι αδιάθετες μετοχές. Και εκεί αυτό που θέλαμε ήταν όχι μόνο με την ιδιότητα του βουλευτή, αλλά του ανθρώπου που ξέρει τα προβλήματά μας, να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Και είπαν ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου οι αδιάθετες μετοχές να πουληθούν. Και ήδη από σήμερα, μάλιστα, θα ξεκινήσουμε μια οργανωμένη προσπάθεια εργασίας της ΕΠΑΕ προς αυτή την κατεύθυνση.